Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κοινωνία των Ιδεών, η απογευματινή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Atlas Τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Atlas Τηλεόρασης ένα φίλο από τα παλιά, τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη, διδάκτορα ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton και τακτικό αρθρογράφο της εφημερίδας Το Βήμα. Νίκο Μιχαηλίδη, σου ζητώ συγγνώμη για τον ενικό, αλλά θα ήταν υποκρισία να μιλάμε στον πληθυντικό μετά από τόσα χρόνια φιλίας. Το τελευταίο σου άρθρο στο Βήμα που πρέπει να σου πω ότι συζητήθηκε και εντυπωσίασε είχε τίτλο «Τουρκία, επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις» με ερωτηματικό, προφανώς για λόγους ηρωνίας. Ποιες είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις οποίες επιστρέφει ολοταχώς η Τουρκία? Καταρχήν ευχαριστώ Δημήτρη, μιας και μιλούμε στον Νικό, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με τους τηλεθεατές. Καταρχήν, για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα στη γειτονική αυτή χώρα, και είναι κρίσιμο αυτό το θέμα για τη δική μας χώρα, πρέπει να πάμε λίγα χρόνια πίσω για να έχουμε μια εικόνα του ιστορικού πλαισίου. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, από την ίδρυσή της η Τουρκία το 1923 δημιουργήθηκε πάνω στις τάχτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αποτελούνταν από πληθυσμούς οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν όλοι τουρκικής καταγωγής και δεν θεωρούσαν ότι ανήκουν στην τουρκική εθνότητα. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτού αυτοπροσδιοριζόταν ως μουσουλμανικό, η θρησκεία δηλαδή ήταν κυρίαρχος τρόπος δημιουργίας ταυτότητας για αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρχαν Κούρδοι, υπήρχαν Άραβες, υπήρχαν βέβαια διάφορα τουρκμενικά φύλλα, υπήρχαν και διάφορες εξισλαμιστήσες πληθυσμιακές ομάδες, μεταξύ αυτών Αρμένοι, Λαζοί, Γεωργιανοί και Έλληνες στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου κτλ. Επομένως, όλο αυτό το συνοθήλευμα λαών και θρησκειών, επίσης υπήρχαν και συνεχίζουν να υφίστανται και οι Αλεβίτες, που είναι μια διαφορετική κατά κάποιο τρόπο θρησκεία. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαφορετικές ομάδες έπρεπε να ενοποιηθούν κάτω από το μανδύα του τουρκικού εθνικισμού και να αρχίζουν σταδιακά να θεωρούν σε αυτούς τους Τούρκους. Έτσι, εδώ δρά ο κεμαλισμός. Αυτό ήταν και η κεμαλική ιδεολογία που έλεγε πολύ απλά ότι από το 23 και μετά όλοι όσοι ζουν σε αυτή την επικράτεια που πλέον ονομάζεται Τουρκία, αυτό που παλιά ονομάζαμε Μικρά Ασία, είναι Τούρκοι. Επομένως, και αρχίζει μια προπαγάνδα μέσα από τα σχολεία, μέσα από τον τύπο για να καλλιεργηθεί τουρκική εθνική συνείδηση. Άρα οι εργοστασιακές ρυθμίσεις στις οποίες επιστρέφει ο Ερντογάν θεωρείς ότι είναι η σκληρή κεμαλική πολιτική, τους οποίους κεμαλιστές ήρθε για να εκπορθήσει? Θεωρώ ότι ναι, είναι εξαιρετικά πιθανό αυτό να συμβαίνει. Δεν είναι μόνο οι σκληρές πολιτικές, αλλά είναι και η επιστροφή στην ομή βία. Όλες αυτές τις δεκαετίες υπήρχε μια άρνηση από την πλευρά του τουρκικού κράτους να δεχθεί ότι ζουν Κούρδοι εντός της επικράτειας. Η άνοδος του Ερντογάν και του πολιτικού Ισλάμ στην εξουσία στις αρχές του 2000 άλλαξε κάπως αυτή την κατάσταση, μετρίασε αυτή τη σκληρή αντιμετώπιση εκ μέρους του κράτους, θεωρώντας ότι ναι, υπάρχει κουρδικός πληθυσμός, μιλά την κουρδική γλώσσα, αλλά είμαστε όλοι Σουνίτες μουσουλμάνοι, επομένως θα ζούμε ειρηνικά και ενωμένοι κάτω από το ίδιο κράτος. Αυτή ήταν η αλλαγή που έφερε ο Ερντογάν. Και θεώρησε βέβαια, και αυτή ήταν και η κριτική που οι Ισλαμιστές ασκούσαν στους κεμαλιστές, ότι δια της βίας και δια της επιβολής μιας ξένης εθνικής ταυτότητας της τουρκικής σε έναν αλλοεθνή πληθυσμό δεν μπορεί να μείνει ενωμένη χώρα και πως μόνο μέσα από την κοινή θρησκεία μπορεί να μείνει ενωμένη. Ποια είναι τα στοιχεία που σε κάνουν να το υποστηρίζεις? Θέλω να πω, πληθαίνουν οι φωνές πραγματικές της διεθνής αναλύσεις που λένε ότι το χάρη επιστρέφει σε μονοπάτια τα οποία υποτίθεται ότι και σε κατευθύνσεις εναντίον των οποίων είχε στραφεί στο παρελθόν. Ποια είναι τα στοιχεία που το αποδεικνύουν? Έχουμε συγκεκριμένες πράξεις του Ερντογάν? Βεβαίως. Που δείχνουν ότι τα έχει βρει με τους κεμαλιστές? Βεβαίως, έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, χειροπιαστά, όπως η αποφυλάκηση, η μαζική αποφυλάκηση δεκάδων και εκατοντάδων, θα έλεγα, στελεχών του παλαιού κεμαλικού κατεστημένου και των ενόπλων δυνάμεων, κεμαλιστές αξιωματικοί, οι οποίοι με την δίκη της υπόθεσης Βαριοπούλα και Εργενεκών, αν θυμάσαι πολύ καλά, μπήκαν όλοι αυτοί στην φυλακή. Και τότε βέβαια ήταν η περίοδος που ο Ταΐπ Ερντογάν με τον ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν και το κίνημά του βρίσκονταν σε αγαστή συνεργασία. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είχε τεράστια επιρροή μέσα στο δικαστικό σύστημα και στις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Ερντογάν πολλές φορές δικαιολογείται λέγοντας ότι τα πλοκάμια του Γκιουλέν είναι απλωμένα σε όλη την Τουρκία. Ισχύει πραγματικό αυτό? Πραγματικά είναι μια δικαιολογία? Σήμερα, με όλες τις διώξεις, ο Γκιουλέν έχει επιρροή στον τουρκικό κρατικό μηχανισμό? Η εκτίμησή μου είναι πως πλέον όχι.
Έχουν σχεδόν εξουδετερωθεί όλα αυτά τα δίκτυα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πυρήνες ενδεχομένως, δεν το γνωρίζουμε, απομένει να δούμε. Αλλά ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τους κεμαλιστές να επανέλθουν δρυμύτερα και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να διώκονται τα δίκτυα του Φετουλάχ Γκιουλέν και όχι μόνο, αλλά και όλα τα ισλαμικά δίκτυα στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν ακόμη και ρήγματα και στο εσωτερικό του ΑΚΕΠ. Δηλαδή, αν δούμε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία του Ισλαμικού Κόμματος και την ανθρωπογεωγραφία του τουρκικού κράτους, θα δούμε ότι επανέρχονται σε θέσεις εξουσίας άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν είχαν φυλακιστεί και ήταν μέλη του παλιού κεμαλικού κατεστημένου. Αυτό είναι ένα στοιχείο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Το άλλο είναι η δημόσια ρητορική με την οποία επενδύεται όλη αυτή η πολιτική. Βλέπουμε ξαφνικά τον Ερντογάν να κάνει ύμνους στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, για παράδειγμα. Σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του, τους τελευταίους μήνες. Βέβαια, ορισμένοι εκτιμούν ότι αυτό το κάνει για να στραφεί και προς τους κεμαλιστές ψηφοφόρους. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να τους πάρει μαζί τους. Αυτοί ψηφίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αλλά βλέπουμε ότι καταρχήν μπροστά στο κουρδικό πρόβλημα, ισλαμιστές και κεμαλιστές ακολουθούν πλέον την πεπατημένη, δηλαδή άσκηση ομής βίας. Ενώ υπήρχαν προσδοκίες όταν ανήλθαν οι ισλαμιστές στην εξουσία ότι θα επιληθεί δια του διαλόγου αυτό το θέμα. Και σε αυτό αντιδρούσαν μάλιστα πολλοί κεμαλικοί και ένας λόγος για τον οποίο πήγαν φυλακή ήταν και αυτός. Βλέπουμε τώρα πλέον να έχουν επανέλθει στο στράτευμα και στις δυνάμεις ασφαλείας και να ζητούν μια πιο δυναμική αντιμετώπιση και όπως και βλέπουμε να συμβαίνει. Ουσιαστικά η Τουρκία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της πληθυσμού, των πολιτών της, στο εσωτερικό της χώρας. Έχουν ισοπεδωθεί δεκάδες πόλεις στην περιοχή του Κουρδιστάν, αυτό που λέμε νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά είναι και σε εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία. Έχει κάνει μια παράνομη εισβολή όπου τα πράγματα περιπλέκονται. Στη Συρία θα πάμε αμέσως μετά. Στο διεθνή τύπο πληθαίνουν οι αναφορές στο όνομα του Ταγίπ Ερντογάν ως του δικτάτορα της Τουρκίας. Μεγάλες γερμανικές εφημερίδες που θα ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια, σήμερα ευθέως τον αποκαλούν Τούρκος δικτάτορας. Και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι πληθαίνουν οι αναφορές και τα άρθρα στον διεθνή τύπο για τον Ερντογάν που χρησιμοποιούν τα πορίσματα της επιστήμης της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας για να περιγράψουν την μεγαλομανία του, τουλάχιστον μια μεγαλομανία την οποία δεν το χαρακτήριζε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ήταν παιδί του λαού κάποτε. Σήμερα οι πάντες τον αποκαλούν ο νέος Σουλτάνος. Τι παίζει με τον Ταγίπ Ερντογάν? Καταρχήν να πω ότι εγώ γενικά θεωρώ προβληματικές αυτού του τύπου τις ψυχολογικές και ψυχιατρικές προσεγγίσεις του τύπου. Θεωρώ ότι δεν έχουν κάποια ισχυρή και εμπειρική βάση. Ο Ταγίπ Ερντογάν προέρχεται από ένα ιδεολογικοπολιτικό περιβάλλον, το πολιτικό Ισλάμ, γιατί μεγάλωσε σε λαϊκές γειτονίες Κωνσταντινούπολης. Είναι ένας θρησκευόμενος πολίτης της Τουρκίας. Και όπως γνωρίζουμε καλά, το πολιτικό Ισλάμ διακατέχεται από αυτόν τον Οθωμανικό μεγαλοειδεατισμό. Ήταν πάντα έτσι. Δεν έγινε τώρα. Δηλαδή, αν δείτε τις ομιλίες ή τα γραπτά κείμενα στελεχών του Ισλαμικού κινήματος στην Τουρκία από τη δεκαετία του 60 και μετά, για παράδειγμα. Αν δείτε τον ιστορικό ηγέτη του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ, τον Νετσμετίν Ερμπακάν, ο οποίος θεωρούνταν δάσκαλος του Ταγίπ Ερντογάν κτλ., και αναλύσετε τη ρητορική τους, θα δείτε ότι οι αναφορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι πολύ συχνές. Αυτοί πολύ απλά, για να μην μπερδεύουμε για τον κόσμο, οι Ισλαμιστές. Τότε γενικά είχαμε την ψευδέστηση ότι απέναντι στους κεμαλιστές που είναι επιθετικοί απέναντί μας, για να μπούμε ευθέως τώρα στα δικά μας, θα έρθουν οι Ισλαμιστές που τους νοιάζει να κάνουν Ισλαμική την τουρκική κοινωνία και δεν σκοτίζονται να ανοίξουν μπελάδες με τους γείτονες. Αυτό ήταν μια λανθασμένη ανάγνωση. Γιατί οι Ισλαμιστές, όπως πήγα να πω, πάντα πίστευαν ότι ο Ισλαμικός κόσμος πρέπει να δημιουργήσει ένα ενιαίο κράτος και να αντιταχθεί στη Δύση. Στους λεγόμενους απίστους εντός εισαγωγικών στα χριστιανικά κράτη. Επομένως, μέσα σε αυτό το κλίμα γαλουχήθηκε και ο Ταγίπ Ερντογάν. Τα πρώτα χρόνια όμως, όταν ανήλθε στην εξουσία, έπρεπε να αντιπαρατεθεί με το παλιό κεμαλικό κατεστημένο. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένα κράτος μέσα σε ένα και δύο και τρία χρόνια. Αυτή η σύγκρουση κράτησε αρκετά χρόνια. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα σε κάποιο βαθμό, και τώρα υπάρχει μια συνεργασία. Κέρδισε κάποιες νίκες ο Ταγίπ Ερντογάν, κατόρθωσε να ξυλώσει αυτό το σύστημα, το οποίο, όπως υποστηρίζω, τώρα επανέρχεται. Και επομένως θεώρησε ότι αφού θα εδραιωνόταν στην εξουσία, θα μπορούσε να λύσει ορισμένα ζητήματα όπως ο ίδιος επιθυμούσε και να ασκήσει μια πιο ανοιχτά ισλαμική πολιτική. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα θα ήταν ρόδινες. Απλά για τους Ισλαμιστές, εν αντιθέσει με τους κεμαλιστές, η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν ένα δευτερεύον πρόβλημα που μπορεί να επιληθεί ευκολότερα αφού λυθούν τα σημαντικότερα, όπως είναι η απειλή του κουρδικού κινήματος. Μάλιστα. Η παραδοσιακή τουρκική πολιτική τάξη, και εννοώ την κεμαλική, τον Κιλιτζάρογλου και το ρεπουμπλικανικό, το παραδοσιακό κεμαλικό κόμμα, φαινόντουσαν επί πολλά χρόνια να μην μπορούν να βγουν από την γωνία στην οποία τους έχει στημώξει ο Ταγίπ Ερντογάν. Και το δείχνουν και τα ποσοστά σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που προηγήθηκαν. Σήμερα, αυτό το κόμμα που διοίκησε για δεκαετίες στην Τουρκία,
Και τον τελευταίο καιρό περιέργως οξύνει πολύ περισσότερο τον Ερντογάν τους τόνους. Τον κατηγορεί ότι χάρισε 18 νησιά στην Ελλάδα και λέει ότι θα έρθει να τα πάρει ο ίδιος ο αρχηγός του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το κεμαλικό καθεστώς εντός εισαγωγικών, η απόκληρη της πάλι ποτέ κεμαλικής εξουσίας σήμερα? Κοιτάξτε, Δημήτρη, τα κόμματα μεταλλάσσονται βέβαια, διότι μπαίνουν νέοι άνθρωποι με διαφορετικές αντιλήψεις και ιδέες. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου είναι το εξής. Υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ δύο τάσεων. Η μία είναι η παραδοσιακή, κρατοκεντρική, κεμαλική και άκρος εθνικιστική, η οποία υποστηρίζει όλα αυτά τα οποία ανέφερες, κατηγορεί διαρκώς την Ελλάδα. Η Ελλάδα άλλωστε είναι ο βολικός εχθρός για τους κεμαλιστές. Πάντα έτσι ήταν. Και απ' την άλλη υπάρχει μία μικρότερη τάση μέσα στο κόμμα από νέα στελέχη που είναι κάτω από 50 και προέρχονται από αστικά κέντρα και είναι κυρίως αλεβίτες στο θρήσκευμα, δεν προέρχονται από το σουνιτικό χώρο, οι οποίοι είναι πιο κοντά στο κόμμα το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, το ΧΕΝΤΕΠΕ, του οποίου η ηγεσία είναι φυλακισμένη και υποστηρίζεται από χιλιάδες Κούρδους και άλλους φιλελεύθερους Τούρκους. Επομένως, και αυτή η πτέρυγα, η πιο δημοκρατική, αν θες, πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμμα, υποστηρίζει ότι το κουρδικό πρέπει να λυθεί διά του διαλόγου. Υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν έχει απόλυτο δίκιο στην Κύπρο και ότι πρέπει και εκεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επέλθει μια λύση. Επομένως, έχει μια, θα έλεγα, πιο δημοκρατική και πιο ορθολογική στάση. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η σύγκρουση στο εσωτερικό του κόμματος. Μετριοπαθείς φωνές υπήρχαν και τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά φαινόταν ότι η επιρροή του στην τουρκική κοινωνία ήταν περιθωριακή. Αναφέρθηκε στο κουρδικό κόμμα. Η επίδοσή του στις τελευταίες εκλογές ήταν μια έκπληξη. Θύμιζε εδά στο ελληνικό μετεμφυλιακό κράτος, δηλαδή ένα κόμμα υποδιωγμών που κόντρα στους κατασταλτικούς μηχανισμούς μπαίνει στη Βουλή δυναμικά. Σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκεται? Αυτό που κακώς το θεωρούμε η τουρκική αριστερά, δεν είναι. Είναι δεν οι ορθολογιστές Τούρκες, το πούμε έτσι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο χώρος? Αυτός ο χώρος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με αποδεκαπτισμό, Δημήτρη, διότι έχουν συλληφθεί εκατοντάδες στελέχη του, έχουν μπει στη φυλακή. Πολλοί έχουν εξοριστεί, κάποιοι έχουν δολοφονηθεί. Επομένως, είναι ένα κίνημα το οποίο δεν του επιτρέπεται να ασκήσει προεκλογικό αγώνα και να ασκήσει πολιτική μέσα στην κοινωνία. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά του κράτους και από την πλευρά του ίδιου του Ταϊπ Ερντογάν, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να τα βρει με αυτούς. Βλέποντας όμως ότι αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα για τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό της χώρας. Τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό και όχι ένα μακιγιάζ δημοκρατίας που ήθελε να επιβάλλει ο Ερντογάν. Είδε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί και επομένως και με την πίεση βέβαια των κρατικών κατασταλτικών μηχανισμών, της αστυνομίας, των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού, για τους οποίους αυτό το κουρδικό φιλελεύθερο κόμμα είναι κόκκινο πανί, και υπό την πίεση όλων αυτών λοιπόν άρχισαν μαζικές διώξεις και φυλακίες. Επομένως, βέβαια, οι τελευταίες στατιστικές που δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι το κόμμα αυτό παραμένει πάνω από το 10% και ότι αν γίνουν εκλογές, θα ξανακαταφέρει να μπει στη Βουλή. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι όπως ανέφερες, κάτω από αυτές τις συνθήκες η Τουρκία είναι σε κατάσταση πολέμου. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το καλοκαίρι του 2016. Και νομίζω 17. Ότι είναι ουσιαστικά η μόνη αντιπολιτευόμενη δύναμη στον Ερντογάν, γιατί μόνη που έχει διαφορετική ατζέντα και άλλο λόγο. Έχει έναν πολύ διαφορετικό λόγο. Δεν είναι ούτε ισλαμιστικός, ούτε κεμαλικός και διαπνέεται από βαθιά δημοκρατικά, φιλελεύθερα και σοσιαλιστικά, αν θέλεις, είναι ένα μείγμα ιδανικά. Και από νέους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να αλλάξουν τη χώρα. Αυτή είναι η ελπίδα για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον της σταθερότητας και της συνεργασίας και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες ενδεχομένως. Γιατί τα δύο κόμματα του συστήματος, όπως τα λέγαμε, από τη μια ισλαμιστές και από την άλλη κεμαλιστές, ήταν πάντα κρατικά κόμματα, τα οποία είχαν μια συγκεκριμένη ατζέντα, την οποία χάραζαν συνήθως οι ένοπλες δυνάμεις και σπανίως έβγαιναν έξω από αυτό. Την οποία υλοποιούσαν οι πολιτικοί. Ακριβώς, ακριβώς. Πριν συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον γνωστό δημοσιογράφο Παύλο Νεράτζη, ο οποίος παρακολουθεί και έχει γράψει για την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Τούρκοι δημοσιογράφοι. Εκατοντάδες από αυτούς είναι στις φυλακές και άλλοι τόσοι διέφυγαν στο εξωτερικό. Πες μου λίγο, Νίκο Μιχαηλίδη, οι παραδοσιακές μεγάλες τουρκικές εφημερίδες, οι κεμαλικές εφημερίδες που αντιπολιτεύονταν τον Ερντογάν μέχρι πριν από λίγο καιρό, όταν υπήρχε μια επίφαση δημοκρατία στον χώρο, σε τι κατάσταση είναι σήμερα? Τώρα ουσιαστικά υπάρχουν δύο μεγάλες, ας το πούμε, κεμαλικές εφημερίδες. Η Σοζτζού, η οποία είναι ακραία εθνικιστική κεμαλική, και υπάρχει και η Τζουμχουριέτ, η παραδοσιακή, η οποία διατηρεί πιο ήπιους τόνους, ασκεί σκληρή αντιπολίτευση,
αλλά είναι πιο κοντά σε αυτή την τάση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, την σοσιαλιστική και την δημοκρατίζουσα, αυτή που ανέφερα προηγουμένως. Ενώ η άλλη εφημερίδα, η Σοζτζού, βρίσκεται πιο κοντά στο παλιό κεμαλικό κατεστημένο. Και εκεί, αν δούμε τι γράφουν οι αναλυτές και αρθρογράφους για την Ελλάδα κτλ., θυμίζουν τις παλιές άσχημες εποχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ο τύπος έχει αλλάξει χέρια. Ο Ερντογάν και το κόμμα του κατάφεραν να δημιουργήσει μια νέα γενιά εκδοτών και επιχειρηματιών του τύπου, οι οποίοι εξαγόρασαν τα παλιά μίντια κτλ. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, έχουν επιβάλει μια μονοφωνία. Σε διακόπτω, Νίκο Μιχάλη, το άφθονο ερντογανικό χρήμα. Ακούγονται διάφορα και για την οικονομική δραστηριότητα του ίδιου και των παιδιών του. Αλλά από το περιθώριο της πολιτικής ζωής που ήταν το πολιτικό Ισλάμ τη δεκαετία του 1990, μπήκε στην κυβέρνηση. Αλλά επί χρόνια όμως ήταν διοκόμενο. Βλέπουμε τώρα έναν πακτολό χρημάτων, μια νέα επιχειρηματική ελίτ που εκπροσωπεί στον επιχειρηματικό τομέα την Ισλαμική ιδεολογία. Από πού βρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα? Αυτά, μην ξεχνούμε ότι όταν ξεκίνησε, όταν ήλθαν στην εξουσία το 2001-2002, είχαν την αμέριστη υποστήριξη μεγάλων κρατών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία, διότι λανθασμένα είχαν πιστέψει αυτά τα κράτη ότι το πολιτικό Ισλάμ θα καταφέρει να εκδημοκρατήσει την χώρα. Δες τι συνέβη μετά με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Το πολιτικό Ισλάμ ήρθε στην εξουσία και σε άλλες Ισλαμικές χώρες στον Αραβικό κόσμο. Δες τι έγινε στην Αίγυπτο. Μετά τους ανέτρεψαν με στρατιωτικό πραξικόπημα. Επομένως, τα πρώτα χρόνια το Ισλαμικό κίνημα είχε τεράστια υποστήριξη ιδεολογική, διπλωματική, πολιτική και βέβαια και οικονομική. Φιλελευθερωποίησε, αν θέλει, την οικονομία και ήρθε ένας πακτολός χρημάτων και επενδύσεων και από χώρες του κόλπου. Αραβικές χώρες οι οποίες επένδυσαν δισεκατομμύρια. Να στέλνουν χρήματα. Κάποιες εξ αυτών, ναι. Για παράδειγμα, με το Κατάρ υπάρχει πολύ στενή συνεργασία. Επομένως, πολύ ζεστό χρήμα μπήκε όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια αυτοί δεν έμειναν άπραγοι. Ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησαν, έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας Ισλαμικής επιχειρηματικής ελίτ. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο Παύλο Νεράτζη, ο οποίος έχει γράψει πρόσφατα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δημοσιογράφοι στην Τουρκία. Κύριε Νεράτζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακούω βέβαια πολύ βαθιά. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς και μέσω της ΕΣΥΕΜ έχετε επαφή με συναδέλφους σας στην Τουρκία. Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι λειτουργοί του τύπου στη γειτονική χώρα σήμερα, μετά την καταστολή του περίφημου κινήματος? Δεν θα ήταν υπερβολή αν σας έλεγα, κύριε Πιπερίδη, ότι κάθε μήνα δεχόμαστε τηλεφωνήματα ή ερχόμαστε σε επαφή με Τούρκους συναδέλφους, οι οποίοι εκφράζουν όχι μόνο τον φόβο για ενδεχόμενη σύλληψη ή δίωξή τους, αλλά και πολλοί εκφράζουν την επιθυμία τους να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης, είτε λόγω αναστολής λειτουργίας εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, είτε γιατί και οι ίδιοι φοβούνται ακριβώς μια ενδεχόμενη σύλληψή τους. Η κατάσταση, ξέρετε, άκουσα λίγο τα τελευταία λεπτά της συνομιλίας σας. Η κατάσταση στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης ουδέποτε ήταν καλή. Γνωρίζετε λίγο ή πολύ ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και δεκαετίες, για να μην πω και περισσότερο, στη γειτονική χώρα. Θυμούμε χαρακτηριστικά ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στην Αλεξανδρούπολη, βαλκανικό συνέδριο, στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοι από όλες τις χώρες, μεταξύ αυτών και από την Τουρκία. Θυμάμαι ένας Κούρδος συνάδελφος έλεγε ότι για τα τουρκικά μέσα ενημέρωση δεν υπάρχουν Κούρδοι παρά μόνο ορισμένοι Τούρκοι. Δεν υπήρχε κουρδική γλώσσα παρά ένα τουρκικό ιδίωμα. Βεβαίως η κατάσταση έχει αλλάξει από τότε, αλλά έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Αν κρίνουμε τα τελευταία χρόνια και με βάση εκθέσεις διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών, η Τουρκία βρίσκεται τελευταία ή σχεδόν από τις τελευταίες στη λίστα των χωρών σε ό,τι αφορά την ελευθερία του λόγου. Βρίσκεται συγκεκριμένα στην 155η θέση σε σύνολο 180 χωρών. Μάλιστα, οι Reporter χωρίς σύνορα το 2012 είχαν χαρακτηρίσει την Τουρκία ως την πιο μεγάλη φυλακή δημοσιογράφων στον κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό της. Δηλαδή έχουμε περισσότερες διώξεις ακόμη και από το Ιράν και από την Κίνα. Παύλε Νεράτζη, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε εικόνα για το πόσοι Τούρκοι δημοσιογράφοι είναι σήμερα στη φυλακή και πόσοι έχουν διαφύγει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης? Ναι, τα στοιχεία δόθηκαν πριν δύο μέρες, την περασμένη Παρασκευή, διότι η εικόνα ήταν συγκεκριμένη. Θα σας υπενθυμίσω ότι στις 27 Ιουλίου του 2016, όταν
λίγες μέρες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, είχαν κλείσει μέσα σε μία εβδομάδα 45 εφημερίδες, 16 τηλεοπτικοί σταθμοί, 3 ειδησιογραφικά πρακτορία, 15 περιοδικά και 29 εκδοτικοί οίκοι. Έλεγαν ότι ο αριθμός κυμαίνονταν μεταξύ 100 και 150. Ήρθε λοιπόν προχθές το Stockholm Center for Freedom, το κέντρο της Στοχόλμης για την ελευθερία, το οποίο ανέφερε ότι βρίσκονται κρατούμενοι σήμερα στις φυλακές της Τουρκίας 208 δημοσιογράφοι, εκ των οποίων οι 33 έχουν ήδη καταδικαστεί, ενώ εκκρεμεί έντελμα σύλληψης, έχουν εκδοθεί μάλλον εντάλματα σύλληψης σε βάρος άλλων 140. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, αλλά δεν είναι μόνο οι συλλήψεις, το επαναλαμβάνω. Είναι οι εκφοβισμοί, είναι οι απειλές, είναι οι διώξεις, είναι ακόμη και οι απελάσεις. Πολύ σωστά επισημαίνατε προηγουμένως ότι ο Ερντογάν ασκεί παρασκηνιακές πιέσεις ώστε να περάσει στην επιρροή του, να περάσουν στην επιρροή του μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Όπως η Cumhuriyet θεωρείται, αν θέλετε, η σημαία των εφημερίδων που υπερασπίζουν την ανεξαρτησία του τύπου, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθεροτυπία κλπ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλά μέσα, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα μάλιστα του Bloomberg, του ειδησιογραφικού πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με την οποία έρευνα, πολλές εφημερίδες και κυρίως η Sabah έχουν περάσει στην άμεση επιρροή, για να μην πω ότι λειτουργούν και ως άτυπα όργανα της κυβέρνησης Ερντογάν. Παραδείγματος χάρη, η Sabah απασχολεί τον γαμπρό του Τούρκου Προέδρου ως τακτικό αρθρογράφο. Και πώς το πετυχαίνει αυτό? Το πετυχαίνει αυτό ο Ερντογάν βάσοντας, επιβάλλοντας πρόστιμα σε βάρος των εφημερίδων ότι δήθεν έχουν παραβεί την νομοθεσία. Ασκούν λοιπόν πιέσεις προς τους εκδότες, οι οποίοι στη συνέχεια, ακριβώς υποχωρώντας, προκειμένου να κρατήσουν την εφημερίδα ή τον τηλεοπτικό του σταθμό, και τίθεται υπό την άμεση επιρροή του Ερντογάν. Καταλαβαίνουμε. Του κύριε Νεράτζη, να ρωτήσω κάτι. Στο παρελθόν, πολλά μέσα πριν την απόπειρα πρασικοπήματος βρίσκονταν κοντά στο κυβερνών κόμμα. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα τα οποία τελικά υποχώρησαν σε αυτές τις πιέσεις. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλά τουρκικά μέσα τα οποία δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα. Και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται ότι ο καθένας ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα μέσα με την τουρκική κυβέρνηση. Κύριε Νεράτζη, έχουμε κάποια δράση των Ελλήνων δημοσιογράφων για να στηρίξουν έμπρακτα τους Τούρκους συναδέλφους τους? Επαφές υπάρχουν? Αιτήματα για στήριξη υπάρχει? Υπάρχει κάτι συντονισμένο για να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, είμαστε σε διαρκή επαφή και ως Ένωση Συντακτών, τη ΣΥΕΜΘ και η Αθήνα, στην Αθήνα η ΕΣΥΕΑ, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Και παράσχουμε όπου μπορούμε βοήθεια, προκειμένου ακριβώς είτε να συμβάλλουμε στην συνθήκες συγκαλυτέρωσης συνθήκων επιβίωσης στην χώρα υποδοχής, είτε αυτή είναι η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά εξώς γνωρίζω και στην Γαλλία και στην Ιταλία και κυρίως στην Γερμανία οι αντίστοιχες ενώσεις συντακτών δίνουν επιπλέον και την ιδιότητα του δημοσιογράφου, πράγμα το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχει μία ανοιχτή γραμμή μεταξύ Βρυξελών και Θεσσαλονίκης, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, ώστε να παράσουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε σε Τούρκους δημοσιογράφους οι οποίοι αποφάσισαν να φύγουν από την χώρα. Κύριε Νεράτζη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα πρότεινα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, συζητώντας με τον Νίκο Μιχαηλίδη για τις συνέπειες των νέων επιδιώξεων του Ταγίπ Ερντογάν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως το πόσο φοβίζει την ελληνική κοινωνία το ενδεχόμενο μιας επιπλέον έντασης στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ενδιαφέρουσα συζήτηση. We'll be right back.